σας, είμαι ο Νεκτάριος ο Φιλιππόπουλος και σήμερα θα σας δείξουμε πώς να συλλέγετε ένα πολύ ωραίο μανιτάρι, το πλευρό του Σερίγκη Βαρφερούλα. Είναι αρχές Φεβρουαρίου και ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, όπως ξέρετε, είναι ένας μήνας που έχει λίγα μανιτάρια, αλλά με τις κατάλληλες γνώσεις μπορείτε να μάθετε να το συλλέγετε και γενικά μπορείτε να αποκτήσετε πολύ ωραία μυστικά και tips πώς να συλλέγετε και πολλά άλλα μανιτάρια. Είμαι ο δημιουργός και εκ των διαχειριστών της ομάδας Μανιταριοεξορμήσεις και αν θέλετε και εσείς να μάθετε τα μυστικά πού, πότε και πώς μπορείτε να συλλέγετε άγρια μανιτάρια και τρούφες, αλλά και γενικότερα τρόφο συλλογή, ακολουθείτε την ομάδα και συμμετάσχετε στις δράσεις των Μανιταριοεξορμήσεων, που είναι η μεγαλύτερη μανιταρομάδα στο Facebook. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πώς είναι το συγκεκριμένο μανιτάρι στο βιότοπο. Βλέπουμε ότι είναι πολύ καλά κρυμμένο, θα λέγαμε, και φαίνεται μόνο εφόσον είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Βλέπεις εδώ πόσο γίνεται μικρό, αλλά γίνεται και μεγαλύτερο. Και το αντίστοιχο καλλιεργήσιμο είναι αυτό που λέμε King Oyster. Αλλά βέβαια το άγριο είναι πάντα πιο νόστιμο. Και εδώ είναι ο βιότοπος. Αυτό βγαίνει λοιπόν σε συμβίωση με αυτό το φυτό που λέγεται φερούλα ή αναπτυχιά, και στις ρίζες και στα υπολείμματα της προηγούμενης χρονιάς κάνει συμβιωτική σχέση και βγαίνει ο πλευρό τους Σερίγκη Βαρ Φερούλα. Αν δείτε γύρω το βιότοπο θα δείτε ότι είναι γεμάτο φερούλες και θέλει πάρα πολύ προσοχή για να μπορέσουμε να το εντοπίσουμε. Άλλο συγκινικό είδος είναι ένα πολύ σπάνιο μανιτάρι που βγαίνει μόνο στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Είναι εξαδερφάκι του, είναι το πλευρό του Νεμπροντένσις. Είναι ένα μανιτάρι μύθος, θα λέγαμε. Αλλά το αντίστοιχο αυτό του μανιτάρι βγαίνει στα 1500 υψόμετρα. Με το νεκτάριο θα προσπαθήσουμε σε μία playlist από πολλά βίντεο, αυτό είναι το πρώτο, να σας βάλουμε στο μαγικό κόσμο των μανιταριών και γενικότερα της συγκομιδής τροφίμων από την άγρια φύση. Διαλέξαμε το άγριο πλευρό τους, όπως το λέω εγώ, γιατί είναι ένα από τα πιο safe μανιτάρια να ξεκινήσει κάποιος αρχάριος, μιας και την εποχή αυτή, Ιανουάριο-Φεβρουάριο δηλαδή, που φυτρώνει, δεν υπάρχουν πολλά επικίνδυνα μανιτάρια. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος παρακολουθήσει όλο αυτό το βίντεο, θα μάθει όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεται να ξέρει για να φέρει στο τραπέζι του αυτό το υπέροχο μανιτάρι. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα δείτε πώς το εντοπίζουμε, πώς το συλλέγουμε, πώς το διατηρούμε, ακόμα και πώς το μαγειρεύουμε και πώς το τρώμε, θα έλεγα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν και κάντε εγγραφή για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις των υπόλοιπων μανιταριών που έρχονται από εδώ και πέρα. Έχουμε σκοπό να κάνουμε εξορμήσεις σε όλη την Ελλάδα και να σας δείξουμε σχεδόν όλα τα γνωστά μανιτάρια της Ελλάδας. Για να βρούμε λοιπόν αυτό το μανιταράκι,
επειδή είναι καλά προσαρμοσμένο, μπορεί να είναι μικρά. Μπορούμε να πούμε ότι τα μικρά τα καρποσώματα, όπως αυτό εδώ, μπορούμε να το κόψουμε σε μικρές φέτες και να το φάμε και ομό. Και είναι πολύ ωραίο. Μπορούμε να το βάλουμε σε μια σαλάτα με ρόκα και με λίγο λαδολέμονο ή με ένα βαλσάμικο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Στην Ιταλία, το ξαδερφάκι του, το πλευρό του στον Εμπροντένσις, στο πάρκο εκεί στον Εμπρόντο, μία από τις συνταγές είναι να το κόβουν σε πολύ λεπτές φέτες και με ένα βαλσάμικο να το τρώνε ομό. Δεν τρώγονται όλα τα μανιτάρια ομά και ειδικά τα άγρια μανιτάρια θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχουν συγκεκριμένα μανιτάρια που τρώγονται ομά, όπως πρέπει να είσαι πάρα πολύ σίγουρος για το μανιτάρι που θα φας ομό, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι. Και στα σεμινάρια που κάνουμε στις μανιταριοξοδομίες στο Facebook, την ομάδα, όταν θα ανοίξει αυτή η ιστορία, διδάσκουμε ποια μανιτάρια τρώγονται, ποια είναι δόδυμα, ποια είναι δηλητηριώδη και όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Αυτό λοιπόν το μανιτάρι εδώ έχει συμβιωτική σχέση με τη φερούλα, που η ελληνική της ονομασίας είναι αναρτικίτης, νάρτικας, δηλαδή νάρθικας, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες, επειδή είναι, βλέπετε, πολύ ελαφρύ, αλλά και συνάμα και πολύ δυνατό, το χρησιμοποιούσαν σαν νάρθικα και δένανε τα τραυματισμένα πόδια για να μπορέσουν να επανέλθουν. Και από εκεί πήρε και την ονομασία του σε νάρθικας, αναρτικίτης. Ψάχνουμε λοιπόν μέσα. Και το καλό είναι ότι όσοι και να περάσουν, όσος κόσμος και να περάσει, επειδή είναι τόσο καλά καμουφλαρισμένο, όταν ψάξεις προσεκτικά, θα βρεις κάποια κομματάκια. Γιατί βλέπετε υπάρχουν χόρτα, είναι σαν δάσος ο βιότοπος και είναι αδύνατον κανένας να τα μαζέψει όλα. Αυτό όμως είναι και καλό, γιατί όποιος και να έρθει και να περπατήσει, θα βρει κάποια κομματάκια για να συλλέξει. Και αυτή και είναι και το υγιές και το ωραίο. Να μαζεύουν όλοι από λίγα. Όπως είναι όλη η περιοχή, δεν βγαίνει σε όλη την περιοχή. Πρέπει να διακρίνουμε τα σημεία και τα μυστικά αυτά, τα οποία έχουν περισσότερες πιθανότητες. Δηλαδή όπου βλέπουμε, ας πούμε, παλιό στέλεχος, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι το μανιταράκι. Το οποίο τη συγκεκριμένη στιγμή δεν έχουμε βρει κάποιο, αλλά δεν πτωούμαστε, θα βρούμε. Να το, το βρήκαμε, έλα να δεις. Λοιπόν, εδώ λοιπόν που βλέπουμε τα υπολείμματα, έχει περισσότερες πιθανότητες αυτό. Σε πρώτη φάση κάποιος καινούριος δεν μπορεί να διακρίνει αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Οι μικρές λεπτομέρειες έρχονται με γνώση. Εμείς λοιπόν, και εδώ λοιπόν στα υπολείμματα δίπλα, βλέπετε πως βγαίνουμε, βρήκαμε 1, 2, 3 και 4 εδώ δεν είναι, και αυτό 4 βεβαίως. Να και 5 εδώ, έτσι. Αυτά λοιπόν τα μικρά, το μανιτάρι, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια θεωρία αν το κόβουμε ή το τραβάμε και αν δημιουργούμε πρόβλημα στο μυκήλιο. Υπάρχουν επιστημονικές μελέτες λοιπόν που λένε ότι είτε το κόψεις είτε το τραβήξεις, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Πολλές φορές μάλλον, όταν, επειδή είναι επιθετικό σαν μύκητας, όσο το κόβεις και όσο το συλλέγεις, τόσο πιο πολύ βγαίνει. Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς, αυτό το λένε επιστημονικές μελέτες. Θέλει βέβαια σεβασμό, θέλει βέβαια προσοχή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κίνδυνος, εφόσον ο καθένας τηρεί το σεβασμό πάνω απ' όλα για τον εαυτό του και για τους διπλανούς του, όσον αφορά το μανιτάρι. Γιατί το μανιτάρι είναι το ορατό κομμάτι, είναι σαν να λέμε στην πορτοκαλιά αν το τραβάμε ή αν κόβουμε το πορτοκάλι. Από κάτω εδώ, στο κάθε σημείο που αναπτύσσεται το μανιτάρι, υπάρχει το μυκήλιο. Το οποίο το μυκήλιο, εφόσον υπάρχει το δέντρο ή ο ξενιστής, και δεν καταστρέφουμε το περιβάλλον κόβοντας τα δέντρα
καταστρέφοντας τα φυτά, θα συνεχίσουν να βγαίνουν. Τώρα τις προηγούμενες μέρες είχαμε βροχή, σήμερα έχουμε μια πολύ ηλιόλουστη μέρα, παρόλο που είναι αρχές Φεβρουαρίου, και όλα αυτά δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να βγουν αυτά τα μανιταράκια. Και σήμερα βλέπουμε λοιπόν αρκετά καινούρια καρποσώματα, αρκετά καινούρια μανιταράκια, τα οποία είναι ολόφρεσκα και αυτά μπορούμε να τα φάμε ακόμα και ομά. Αυτά τι ηλικία είναι νεκτάριε? Αυτά είναι μία-δύο ημερών τα περισσότερα. Το μεγάλο? Το μεγάλο είναι 4-5 ημερών. Αυτό είναι 4-5 ημερών, εδώ, ε. Κοίταξε εδώ. Βλέπεις, μέσα στο αγκάθι. Αυτό λοιπόν είναι 4-5 ημερών. Μάλιστα. Εδώ όταν βλέπουμε τρυπούλες, έχει προσβληθεί από σκουλικάκι. Εάν είναι μικρές οι τρυπούλες, το προλαβαίνουμε, το κόβουμε μέχρι εκεί που πάει, έτσι ώστε να καθαρίσει. Τώρα ας πούμε είναι σχεδόν, έχει κάτι ελάχιστα, αλλά γι' αυτό εάν το φάμε σήμερα, το τηγανίσουμε, δεν έχει κανένα πρόβλημα, μπορούμε να το φάμε. Θα το φάμε σήμερα, έτσι? Βέβαια, θα κάνουμε μετά, θα βάλουμε και θα μαγειρέψουμε, γιατί ένα το ωραίο είναι να τα βρίσκεις, αλλά και μετά να τα τρως με παρέα, με φίλους και να βλέπεις και τις γεύσεις και την αστυνία του. Εδώ να πω και εγώ βέβαια ότι άμα είναι να μαζέψετε μανιτάρια, παιδιά, καλύτερα να μαζέψεις όσα χρειάζεστε για να φάτε, έτσι, να φάμε κι εμείς. Μην μαζέψεις τώρα τα δικά μας και εμείς σήμερα να μαζέψουμε το πιάτο μας. Ρε συνεκτάριε, να μήπως καλύτερα μην τους πούμε αυτό για τη φερούλα, βαθμό να τα μαζέψουν όλα εδώ πέρα. Κοίτα. Όχι ρε, δεν πειράζει ρε, και όσοι και να έρθουμε είναι τόσο δύσκολο να τα έρθουμε. Όχι ρε, μήπως εγώ να το κόψω αυτό για τη φερούλα. Τι έτσι πάθαμε με αυτόν τον άνθρωπο, δεν τα πει όλα ρε. Η περιοχή λοιπόν κρύβει και πολλά μυστικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένας χώρος με πολλή ιστορία και με πολλοί έχουν διαμεθύνει πολλά πράγματα στην περιοχή. Εδώ λοιπόν δεν φαίνεται, αλλά να έχει φύλλα και μέσα. Ένα αρχαίο πηγάδι, το οποίο μπορεί να είναι πηγάδι, μπορεί να είναι τάφος, μπορεί να είναι κάποια μυστική είσοδος, δεν ξέρουμε, δεν το έχουμε εξερευνήσει. Αλλά επειδή στην περιοχή πιο κάτω θα δεις έχει και αρχαίους τάφους και υπήρχε μια πολύ έντονη δραστηριότητα και με μεταλλεία και με διάφορα θέματα, αυτό εδώ λοιπόν το συγκεκριμένο δεν ξέρουμε τι ρόλο ακριβώς διαδραμάτιζε, αλλά για κάποιους που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα είναι ένα θέμα προς εξερεύνηση. Το συγκεκριμένο λοιπόν μανιτάρι, ένα από τα βασικά στοιχεία που όλους ενδιαφέρει είναι πού θα το βρούμε. Είπαμε, μπορούμε να το βρούμε στην Αττική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να το βλέπεις. Γιατί όταν ζεις σε μια μεγαλούπολη δεν έχεις και πολλές ευκαιρίες να βρεις πολλά είδη μανιταριών, και όταν με λίγα χιλιόμετρα και με λίγα κάψιμα μπορείς να βγεις και να το κυνηγήσεις, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Αλλά όταν κάποιος μάθει αυτό το μανιτάρι, το δοκιμάσει και δει ότι είναι νόστιμο, θέλει να βγει να το βρει και μόνος του. Οπότε αυτό βγαίνει σε παραθαλάσσια και χαμηλά υψόμετρα, Αττική, βγαίνει σε νησιά όπως η Κρήτη, οι Κρητικοί το ξέρουν και το μαζεύουν πάρα πολύ, βγαίνει στην Τίνο, στην Άνδρο, στην Πάρο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, δηλαδή νησιά κοσμοπολίτικα, μέσα στο χειμώνα μπορούν να συλλέξουν αυτό το ωραίο το μανιτάρι. Είναι ένα μανιτάρι που μπαίνει η κατάψυξη, γιατί κάποιος ας πούμε μπορεί να μαζέψει, ξέρω εγώ, μια σακούλα. Δεν θα μπορεί να τα φάει όλα, οπότε πρέπει να τα συντηρήσει. Πώς συντηρείται? Μπαίνει η κατάψυξη και δεν παθαίνει τίποτα. Πώς μαγειρεύεται? Πολύ απλά. Τηγάνι ή σχάρα. Βέβαια από εκεί και μετά πολλά μπορεί να γίνουν, αλλά λέμε τα πιο χαρακτηριστικά. Και μετά με λαδολέμονο και με ρίγανη είναι σπέσια. Αλλά αυτά είναι βασικά στοιχεία, δηλαδή πού συλλέγεται, πώς συντηρείται και πώς τρώγεται. Μπορούμε και να το αποξηράνουμε, νεκτάριε?
Μπορούμε να τα αποξηράνουμε, αλλά κάθε μανιτάρι έχει το δικό του τρόπο. Το συγκεκριμένο δηλαδή δεν προτείνεται για αποξηράνση. Αυτό είναι το άγριο σπαράγγι. Εδώ είναι το παλιό στέλεχος και εδώ είναι το καινούριο στέλεχος. Εδώ το έχουν κόψει και έχει πετάξει παραφιάδες. Αυτά λοιπόν τα φρέσκα τα κομματάκια τα κόβουμε και γίνεται πάρα πολύ ωραία ομελέτα. Λοιπόν, και εδώ πέρα βρισκόμαστε σε ένα αξιοσημείωτο σημείο. Είναι ένα τάφος. Μάλιστα, πες να έχει και μέσα και σκελετό. Προϊστορικός. Είχε μέσα κάποιες λίρες και κάποια... Λίρες. Τα βρήκανε και τα βγάλα. Σαν σαρκοφάγο είναι αυτό. Ναι, μέσα χτερίσματα. Ναι. Α, μάλιστα. Κοίτα, θα γίνουμε πλούσιοι. Θα αφήσω, θα πάρουμε μερικά και θα αφήσουμε και τα υπόλοιπα να μεγαλώσουν. Θα ξανάρθεις εδώ δηλαδή? Δεν ξέρω αν θα ξανάρθω, αλλά είτε ξανάρθω είτε δεν ξανάρθω, επειδή καλό είναι να αφήνουμε και μερικά, γιατί εδώ είναι ένα σημείο το οποίο δεν πρόκειται να τα βρει κανένας. Αποκλείεται δηλαδή να τα βρει κανείς εδώ πέρα. Οπότε είναι καλό, ανεξάρτητα αν έχουμε ή όχι, να αφήσουμε και να μεγαλώσουμε. Ακόμα και αν δεν τα μαζέψουμε δηλαδή, είναι καλό να αφήνεις μερικά. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο χαραδίκι για βραστό με λαδολέμονα. Είναι γενικά τα άγρια χόρτα, είναι ένα φάρμακο για αυτά. Πραγματικά δηλαδή κάνουν πάρα πολύ καλό στον οργανισμό. Βλέπετε, εκρίνει και γαλακτή γάλα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τον οργανισμό, για το στομάχι. Και θα μαζέψουμε και λίγα χόρτα. Αυτή είναι η άγρια ρόκα, η οποία γίνεται σαλάτα ή βραστή για πίτες, ας πούμε. Βλέπεις εδώ. Καναφίδι, έχεις πετύχει ποτέ έτσι σε αυτά τα σκαλίσματα που κάνεις? Ναι. Εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή μάλιστα έχουμε πετύχει και οχιά. Θέλει προσοχή και δεν βάζουμε τα χέρια μας εκεί που δεν βλέπουμε. Αλλά με προσοχή ποτέ κανένας δεν είχε πρόβλημα από όσους γνωρίζω, γιατί αν δεν ενοχλήσεις το φυδάκι, δεν θα σε ενοχλήσει και αυτό. Βλέπεις, είναι ολόφρεσκα. Εδώ, βλέπεις, διακρίνουμε το μυκήλιο. Αυτό το άσπρο, τα υπολείμματα, είναι το μυκήλιο. Το μυκήλιο έχει καταλάβει και έχει απικήσει πάνω στο στέλεχος της φερούλας και μέσα από μια συμβιωτική σχέση μας δίνουν τα μανιταράκια. Εδώ βλέπουμε μικρά κομματάκια τα οποία δεν τα κόβουμε, δεν έχουν κανένα λόγο. Τους ρίχνεις μερικά ξυλαράκια από πάνω για να μην τα δει ο επόμενος που θα περάσει. Τα καμουφλάρει δηλαδή κάπως και προχωράς. Οπότε άμα βρίσκετε καμουφλαρισμένα σημεία, κοιτάξτε από κάτω. Μέσα στο Φεβρουάριο θα ξεκινήσει ένα άλλο μανιτάρι στην Αττική και γενικότερα, η οποία είναι η μορχέλα, που θεωρείται ίσως το πιο νόστιμο επίγειο μανιτάρι. Και εκεί θα δείξουμε πού βγαίνει, πώς βγαίνει και όλα τα μυστικά που έχουν να κάνουν με τη μορχέλα. Πώς να τη συλλέγετε, πώς να την ξεχωρίζετε και όλα τις λεπτομέρειες. Γι' αυτό θα σας πρότεινα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και θα σας έρχονται ειδοποιήσεις, γιατί κάθε μήνα, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, θα παρουσιάζουμε ένα μανιτάρι και όλα τα μυστικά του.
Αυτή που βλέπετε είναι μόνο η αρχή. Ήρθαμε εδώ στην άκρο θαλασσιά με θέα τη σπηλιά και το ναό του Ποσειδώνα, στο Σούνιο δηλαδή, να φτιάξουμε το γεύμα μας που θα αποτελείται από άγρια μανιτάρια, πλευρό του φερούλα που μόλις τα συλλέξαμε από τη φύση, και θα είναι μια τηγανιά με διάφορα σπαράγγια, άγρια μανιτάρια και ντοματάκια και διάφορα άλλα. Δηλαδή μια πολύ νόστιμη και ωραία τηγανιά, απλή και νόστιμη. Εγώ ήρθα να μαζέψω το αλάτι. Είναι λίγο κοπιαστική δουλειά μου βέβαια, αλλά... Πού θα πάει, θα το βρω. Έλα νεκτάριε! Έλα, τι έγινε. Έλα, μάζεψα και αλάτι ρε. Άρε Σάκη, αν δεν είχαμε και εσένα τι θα έκανα. Έλα, έκανα και εγώ κάτι. Ρίξ το μέσα, γάμο. Το άλας, το άλας. Ρίξ το μέσα. Εντάξει, πάλι. Αφού λοιπόν μαζέψαμε όλα τα σκουπίδια που βρήκαμε στη σπηλιά μέσα και την μαζέψαμε λιγά και την καθαρίσαμε, είπαμε μέχρι να γίνει το φαγητό μας να κάνουμε μια εξερεύνηση μέσα στο σπήλαιο. Ελάτε μαζί μας λοιπόν, αλλά προσέξτε γιατί θα είναι λίγο τρομερά. Πάμε να εξερευνήσουμε το σπήλαιο. Έχει ένα κάποιο ενδιαφέρον, αλλά... Βλέπεις αυτό αυτή, όπως το λένε, ο φωταγωγός, και αυτός του τύπου τα σπήλαια ήταν ιδανικά για κατοίκηση, γιατί σε προστατεύανε από τα καιρικά φαινόμενα, αλλά μπορούσες να ανάψεις κάλλιστα και φωτιά και να φαίνεται ο καπνός, χωρίς βέβαια να φαίνεται. Οπότε αυτό το σπήλαιο αποτελεί ένα ιδανικό μέρος για να μείνει κανείς σε κάποιες ακραίες καιρικές καταστάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ άμα προχωρήσουμε έχει κι άλλο θάλαμο και ίσως και άλλο. Εδώ πέφταμε για ύπνο κανονικά, δηλαδή, μετά το σπίτι μας. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε έχει αυτό το χώρο εδώ, αλλά έχει και συνέχεια. Θα έρθεις προς τα μέσα. Φοβάμαι. Κάτσε να ανάψω εγώ το φακό μου, γιατί... Εδώ λοιπόν γινόταν εξόρυξη ίσως, δεν ξέρω,
Και εδώ έχει κι άλλη σπηλιά μέσα. Την οποία όμως είναι εξαιρετική. Δεν ξέρω τι έχει μέσα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μέσα. Θέλει πρέπει να ανέβουμε εδώ. Δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή. Γιατί είμαστε προετοιμάστε. Ναι. Σήμερα είναι αρκετά νομίζω. Μάλιστα. Πρέπει να είναι τέτοιο, να είναι αραγωγός από τις... Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί βλέπεις έχει διαβαθμίσεις. Δηλαδή αυτή στο εδώ πάνω έχει ανοιχτεί σε άλλο υψόμετρο από την άλλη κάτω. Αν έχει ανοιχτεί που μάλλον έχει ανοιχτεί. Οπότε η συνέχεια... Φέρνει και αέρα, το νιώθεις. Φέρνει αέρα. Κάπως, ναι. Είναι αεραγωγός. Έχει αεράκι. Και δεν ξέρεις και αυτά τα πετρώματα εδώ τι είχαν βγάλει και τι πετρώματα. Θα τα αφήσουμε μέχρι εδώ. Αυτές οι πέτρες εκεί έχουν μπει από άνθρωπο η μία από Και αυτός ο τείχος εδώ, βλέπεις αυτός ο τείχος. Και εκεί μέσα πάει λίγο μέσα. Εδώ ο τείχος έχει ανθρώπινη παρέμβαση, βλέπεις. Ναι, είναι χτισμένα. Χτισμένα είναι σίγουρα. Για πες μας τώρα λοιπόν, Ξάριε, τι έχεις βάλει μέσα και τι θα βάλεις. Λοιπόν, έχουμε βάλει τα μανιταράκια όπως είπαμε, σέλινο, πράσο, ντοματίνια, αλατάκι και στο τέλος θα προσθέσουμε λίγο βούτυρο από τη Foodie Ελλάς, το οποίο είναι με τρούφα και αποξηραμένο πορτσίνι. Και αυτό θα δώσει πολύ νοστιμιά στο τέλος, αλλά λίγο πριν το βγάλουμε. Εδώ λοιπόν βλέπετε ο νεκτάριος, επειδή δεν έχουμε πιρούνι, θα φτιάξει ένα αυτοσχέδιο πιρούνι με ένα κλαράκι από ένα δέντρο. Είναι έτοιμο το πιρούνι. Είναι έτοιμο. Βέβαια, ως διαμαγείας, εγώ είχα ένα πιρούνι στην τσάντα μου και ήταν που ήταν άνισος ο αγώνας, τώρα με αυτό που είχε νεκτάριος θα το φάω όλο το φαΐ. Όπου... Βλέπεις το σκαμακόνι. Εντάξει, ας. Μια χαρά. Καλύτερα να το χωρίσουμε το φαγητό από νωρίς, γιατί δεν σε βλέπω να τρως τίποτα. Thank you.
άλλο πράγμα τελείως. Έχεις τη μάγειρα, ρε φίλε. Αλλού, τελείως. Και ψωμάκι ζέας, ε. Και το πιπεράκι του το έχεις πετύχει. Πιπέρι δεν έχω βάλει. Thank you.